Ένα, δύο, τρία. Αβάντι μαέστρο. Μυθική Ανθοδέσμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια διακριτική κάρτα. Μια μικρή καρτούλα. Διακριτική. Πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ Δημήτρη μου. Ευχαριστώ όλους σας. Να ζήσουμε. Εδώ είμαστε. Να τη βάλεις το δωματιό σου. Είναι διάφοροι φίλοι που σου στέλνουν, έτσι. Είναι, η Μαριέτα, η Σταματίνα, η Όλγα, η Δέσποινα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Κριστή Λαγκάρτ έχει στείλει απ' έξω και είπε ότι παίρνω πίσω τις δηλώσεις και έχουμε στη ΣΥΣΥ τα καλύτερα και ότι δεν ήθελα να δηλώσω αυτό για την Αφρική. Έχει διάφορα ωραία. Έλα ρε, και το πρωινό Αντένα σου στείλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Είναι δικιά σου η καρτούλα. Για τις ευχές σας και για την αυτή η διακριτική καρτούλα που μου φέρατε. Περίμενε, γιατί θα ευχαριστήσει σε λίγο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάτι άλλο. Θέλω να πω για το πρωινό Αντένα που υπογράφηκε αυτή την κάρτα ότι πέρασε και εξαιρετικά στο Σάκη Ρουβά την Παρασκευή. Mm-hmm. Όσοι δεν ήρθατε, χάσατε. Γιατί ξεσάλωσε αυτό το πρωινό. Δεν ξέρω τώρα ποιον πρέπει να εκθέσω. Ακόμα και γυναίκες οι οποίες ήταν σε μια αλφα κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, και δεν θα περίμενες να τις δεις πάνω στα τραπέζια. Τις είδες. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Είναι, βάλτε εδώ να ζήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Λοιπόν, τι θα έλεγες τώρα να δούμε ένα βιντεάκι που έχει σχέση με σένα. Παρακαλώ. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ από όλους στη ζωή μου. Τα μαγικά ταξίδια μου τα έκανες κι εσύ. Σήμερα με αφορμή που η ΣΥΣΥ μας έχει τη γιορτή της, θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Αρχικά θα ήθελα να μου πείτε πώς ήταν μικρή. Είχε από πολύ μικρή έντονη προσωπικότητα, οπότε αυτό καταλαβαίνεις. Δεν μπορούσε να γίνει ανάλογα με τα δικά μας τα δεδομένα και είχε αντίδραση. Αλλά σε γενικές γραμμές ήταν πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Οι κόρες συνήθως έχουν αδυναμία στους μπαμπάδες. Αυτό να το λέμε. Με τη μαμά πάντα συγκρότανε. Όχι εκείνο, όχι τ' άλλο, είχαμε κάποια αντίδραση. Με τον μπαμπά της πολύ μεγάλη αδυναμία. Καλά και ο μπαμπάς μας είναι άνθρωπος ο οποίος είναι ήρεμος, μιλούσε πολύ, πολύ. Με τα παιδιά είχε πολύ μεγάλη επαφή. Κάποιο βράδυ σου είχα πει πως θέλω να πετάξω σαν πουλί πάνω από τον κόσμο. Θα ήθελα να σας πάω σε εκείνη τη μέρα που πήρε την απόφαση να φύγει από τη Θεσσαλονίκη και να κατέβει Αθήνα. Φοβερή μέρα. Μην το συζητάς. Πάθαμε εδώ στην οικογένεια σοκ. Δεν ήξερα πώς να καλμάρω τον μπαμπά μας. Ήτανε, το είχε πάρει απόφαση πια ότι κάτι θέλει να κάνει κάτω. Έφυγε, πήγε στην Αθήνα, μόνη της, σε μία μέρα μέσα. Βρήκε σπίτι, βρήκε τη σχολή, βρήκε τα όλα. Τα τακτοποίησε μια χαρά. Ήρθε εδώ και μας είπε ότι εγώ φεύγω. Πιστεύατε ότι εσύ σήμερα θα έφτανε εδώ που έφτασε? Όχι, γιατί αλλιώς είχε ξεκινήσει. Με δημοσιογραφία, με αυτό και δεν ήξερα ότι θα βγει. Γιατί ήταν και πίσω από τις κάμερες, με το θέμα είχε ξεκινήσει. Ήταν από πίσω, της άρεσε αυτό πάρα πολύ. Όχι, δεν περίμενα ότι θα έχει φτάσει εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι σε αυτή τη θέση. Γερή να είναι και να το ευχαριστιέται. Ποια συμβουλή, αν έχετε δώσει κάποια συμβουλή, έχει κρατήσει από εσάς? Εγώ, οι συμβουλές που δώσαμε από μικρή, έχει πάρει τις βάσεις της, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Εγώ έχω μεγάλη αυτή με την υγεία. Έχω πολύ μεγάλη. Θέλω να προσέχει τον εαυτό της, γιατί όλα αυτά δεν μπορείς να τα απολαύσεις αν δεν έχεις υγεία. Και θέλω, αυτό που της λέω πάντα, είναι να προσέχει την υγεία της. Για να μπορεί να χαρεί το παιδί της, να χαρεί τον άντρα της, την οικογένειά της. Γιατί κακά τα ψέματα, χωρίς την υγεία δεν γίνεται τίποτα. Και όλα θα έρθουν. Όλα θα έρθουν. Μιλάτε καθημερινά στο τηλέφωνο, ε? Βέβαια. Αυτό είναι. Τώρα έχουμε και το Skype. Μπαίνουμε στο Skype. Γιαγιά, μπες στο Skype. Λέω, πουλάκι μου, δεν ξέρω εγώ να μπω στο Skype. Μου λέει, να έρθει ο παππούς. Έλα, γιαγιά, θα σου δείξω εγώ. Άκου τώρα, να μου δείξει ο Φίλιππος πώς μπαίνουμε στο Skype. Είναι κατάσταση αυτή, να με μάθει εμένα ο Φίλιππος. Να σε κορίτσι μου καλά. Κι όταν ζητάς τον άνθρωπό σου, θα είμαι κάπου εκεί κοντά. Φύλακας ο άγγελός σου.
Απλώς μου λείπει που δεν τους περιποιούμε. Που δεν τους έχω στο σπίτι μου, που δεν τους μαγειρεύω, που δεν τους έχω... Πώς να σου το πω ρε παιδί μου, τη φροντίδα. Αυτή η φροντίδα που έχει ο γονιός. Αυτό μου λείπει. Έχω την έννοια. Τι να κάνει τώρα, πώς να είναι, αν είναι καλά. Αυτό είναι που με απασχολεί. Πιο πολύ. Θέλω να τους έχω, είμαι σαν την κότα που έχει τα κλωσσοπουλάκια της, τα πουλάκια της. Θέλω να τους έχω κοντά. Αλλά αυτό, δυστυχώς, δεν γίνεται. Είναι και φορτικό για τα παιδιά, γιατί δεν μπορεί να είσαι από πάνω του συνέχεια. Αλλά θα το ξεπεράσω, που θα πάει. Αδυναμία στον εγγονό, ε. Τρελή. Τρελή αδυναμία. Είναι η ψυχή μας, είναι η ζωή μας. Δεν μπορώ να στο περιγράψω. Όταν είναι να έρθει, τρελαινόμαστε. Παρατάμε τα πάντα. Τα πάντα. Θα ήθελα να κοιτάξετε λίγο την κάμερα και να τη στείλετε το δικό σας μήνυμα. Σήμερα γιορτάζει κιόλας. Ναι. Έχει την τιμητική της. Μόναχα εσύ να σε καλά. Μη δω στα μάτια σου τεδά. Μου λείπει πάρα πολύ. Μου λείπει πάρα πολύ. Την εύχομαι να είναι χαιρή και να αγαπάει την οικογένειά της. Για να τη χαρεί. Γιατί έτσι μόνο θα μπορέσει να τα απολαύσει όλα. Και να κάνει και ένα παιδάκι ακόμη, γιατί με ένα να μην μείνει. Δύσκολο. Πρέπει να κάνει και άλλο ένα. Αυτό την εύχομαι μέσα από την ψυχή. Αν ζητά τον άνθρωπό σου, θα είμαι κάπου εκεί κοντά. Ο φύλακας, ο άγγελός σου. Πουλώ πάρα πολύ και αφήστε τα κοντινά. Ελένα, άνοιξε. Αφήστε τα κοντινά, η πουλή και η μουσική και όλα αυτά που κάνατε. Να πω καταρχήν στη μανούλα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί έχει μπει κανένα δύο φορές ακόμα, αλλά γενικά δεν της είναι εύκολο, ούτε ευχάριστο. Και το ξέρω γιατί δεν είναι του χώρου, την δουλειά της. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Στέλιο που έκανε αυτό το βίντεο. Και βέβαια συγκινητικό.